Τα ειδόνια δεν σε αφήνουν να κοιμηθεί στις πλάτρες. Ποιες είναι οι πλάτρες? Ποιος το γνωρίζει τούτο το νησί? Στίχη από το μεγάλο ποίημα Ελένη του Γιώργου Σεφέρη, του μεγάλου νομπελίστα ποιητή, που ύμνησε και τραγούδησε αυτό τον πανέμορφο τόπο, αυτό τον επίγειο παράδεισο, τις πλάτρες. Το πιάστε λοιπόν και εμείς μαζί σήμερα, να σας ξεναγήσουμε, να σας περπατήσουμε, για να δούμε και να γνωρίσουμε από κοντά αυτό το μαγευτικό τοπίο, τοπίο που για ένα σχεδόν αιώνα φιλοξένησε, κέρασε, πρόσφερε μεγάλους μεγιστάνες του πλούτου και της κλίδης, αλλά και τον απλό λαό. Χωμένες κυριολεκτικά στο πράσινο, οι πάνω πλάτρες όπως είναι γνωστές, ανάμεσα σε θεόρατα πεύκα, πλατάνια, σκλίδρους και άλλα δασικά δέντρα, σε ένα υψόμετρο που εξασφαλίζει τέλειες θερμοκρασίες στους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο ήλιος καίει βασανιστικά τα παιδινά, τράβηξαν την προσοχή των ξένων και των ντόπιων από πολύ παλιά. Όλη η ελίτ της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, ανάμεσά τους και ο τότε βασιλιάς της Αιγύπτου Φαρούκ, περνούσαν τα καλοκαίρια τους εδώ, στις πάνω πλάτρες, πράγμα που οδήγησε το ωραίο αυτό ορεινό θέρετρο να αποκτήσει μια κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και ένα όνομα ξακουστό πέρα από τα σύνορα της Μικρής Κύπρου. Σύμφωνα με τον καθηγητή, ερευνητή και συγγραφέα Σίμω Μενάρδο και τον λαογράφο ερευνητή Νέαρχο Κληρίδη, στα έργα τους «Τοπονημικών της Κύπρου και χωριά και πολιτείες της Κύπρου» αντίστοιχα, το όνομα Πλάτρες δεν εκφέρεται μόνο στον πληθυντικό, αλλά και στον ενικό, Πλάτρα. Και φαίνεται πως Πλάτρα προέρχεται από το αρχικό επώνυμο μιας υφάντρας που κατοικούσε εκεί και επειδή ήφαινε υφάσματα και τα πουλούσε, ονομαζόταν Πράτρα, Πολύτρια, από το αρχαίο ρήμα Πιπράσκο, δηλαδή Πράτο, Πουλό. Όταν αργότερα εγκαταστάθηκαν εκεί και άλλες υφάντρες, πολίτριες, και σχηματίστηκε συνοικισμός, πήρε το όνομα Πράτριες, Πράτρες, και με τον καιρό το κακό ηχορό της πρώτης συλλαβής αντικαταστάθηκε με το όμοιό του υγρόλιχτο λάμδα που είναι μαλακό στην προφορά. Έτσι το Πράτρα Πράτρες έγινε Πλάτρα Πλάτρες. Μια άλλη εκδοχή για την προέλευση του ονόματος προέρχεται από το Στέλιο Νικολάου Χαραλάμπου, σύμφωνα με τον οποίο οι Πλάτρες ήταν φέουδο επί Φραγκοκρατίας και ότι ανήκε στο Ρίγα και έφερε αυτό το όνομα από τότε από τη γαλλική λέξη πλάτρε, που μεταφράζεται στα ελληνικά λευκός άσπρος. Η επικρατέστερη όμως ονομασία είναι αυτή των πρατρών πλατρών. Η θέα από αυτό τον επίγειο παράδεισο, το πρώτο θέρετρο της Κύπρου, ατενίζοντας προς νότο την περιοχή των κρασοχωριών και προς δυτικά τις περιοχές του ορεινού τμήματος της Πάφου, είναι ανεπανάληπτη. Ολόκληρη η περιοχή προσφέρεται για περιπάτους μέσα στη φύση και ιδιαίτερα στους δύο καταράκτες στην περιοχή, τα γνωστά σε όλους Καλλιδόνια, στα βορειοανατολικά των πλατρών, εκεί ακριβώς που καταλήγει το γνωστό μονοπάτι της φύσης που ξεκινά από το Τρόοδος και ακολουθεί την πορεία του Κρυού ποταμού, και ο μοναδικής ομορφιάς καταράκτης Μιλομέρη, που λίγοι τελικά το γνωρίζουν και είναι εκπληκτικής ομορφιάς. Το χωριό σήμερα είναι γνωστό με το όνομα Πλάτρες, χωρίς το πρόθεμα πάνω, σε αντίθεση με τους γειτονικούς Τορνάριδες που αναφέρονται με το όνομα Κάτω Πλάτρες. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ανδρέα Χαραλαμπίδη στο βιβλίο του «Πάνω Πλάτρες», το χωριό έχει πολύ μεγάλη ιστορία, η οποία χάνεται στα βάθη των αιώνων. Οι Πάνω Πλάτρες αναφέρονται ανάμεσα σε 119 χωριά της επαρχίας Λεμεσού, τα οποία υπήρχαν την εποχή των Λουζινιανών και των Ενετών. Μνημονεύεται δε από επιφανείς Έλληνες και ξένους συγγραφείς και λόγιους, καθώς και περιηγητές και επισκέπτες όπως ο Κυριαζής, Τζακ Γκούτουιν, Ιερώνυμος Περιστιάνης, Μπακυρτζής και Γιακώβου, Γεώργιος Κυριανίδης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Κωστής Κοκκινόφτας και άλλοι. Το θέρετρο των Πάνω Πλατρών γνώρισε συνεχή πληθυσμιακή αύξηση από το 1881 μέχρι το 1946. Το 1881 οι κάτοικοι του ήταν 100 και αυξήθηκαν στους 502 το 1946. Σύμφωνα πάντα με τον συγγραφέα, το έτος 2001 οι Πάνω Πλάτρες είχαν 300 μόνιμους κατοίκους, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες και ιδίως τον Αύγουστο αυτοί ανέρχονται στις 7.000.
Ένα σημαντικό έργο πνοής και μοναδικής αξίας ευρωπαϊκών προδιαγραφών είναι και το Αθλητικό Κέντρο Πλατρών, που ξεκίνησε με πολλούς κόπους και θυσίες και όπου να είναι θα παραδοθεί πολύ σύντομα στο κοινό των Πλατρών, αλλά και άλλων ενδιαφερομένων αθλητικών οργανισμών και παραγόντων της Κύπρου και του εξωτερικού. Θα είναι το καμάρι και το στολίδι της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Κύπρου. Περιλαμβάνει γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα πρώτης ποιότητας, δύο γήπεδα τένις, γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο μίνι φουτμπολ, κλειστό γυμναστήριο με όλες τις σχετικές υπηρεσίες.